Αδέρφια μου, ο κύριος να σας ευλογεί. Πλουσίως. Εγώ είμαι από τη Ρουμανία. Ήρθα στην Ελλάδα το 2011. Εκεί πήγα στη Μεγαλόπολη και γνώρισα τον αδερφό τον Λαμπρόπουλο. Με πήρε μαζί του μια εβδομάδα. Πέρασα πάρα πολύ ωραία. Μου μίλησε για τον Κύριο. Εκεί στη Μεγαλόπολη έμενα με το θείο μου και ξαναπήγα πάλι στο θείο μου. Μετά από 8 μήνες περίπου αρρώστησε ο θείος μου. Και εγώ, επειδή δεν ήθελα να πάω στη Ρουμανία, μου έλεγε πού να σε αφήσω. Και με ξαναπήρε πάλι ο αδερφός ο Λαμπρόπουλος. Μετά από περίπου κάνα χρόνο, με πήρε μαζί του. Με πήρε μαζί του μετά από ένα χρόνο περίπου, με πήρε τηλέφωνο ο θείος μου και με ζήτησε. Και με πήρε στο Άργος. Με πήγε σε ένα σπίτι κλειστό. Εκεί βέβαια μου έδωσε και ο αδερφός ένα τηλέφωνο, ένα κινητό μαζί μου, γιατί δεν ξέραμε πώς θα έρθουν τα πράγματα εκεί. 12 χρονών. Εκεί με κλείσανε μέσα σε ένα σπίτι. Δεν μου δίνανε ούτε φαΐ. Έξω από το σπίτι αυτό ήταν σκυλιά. Μιλάγαμε βέβαια με τον αδερφό, γιατί αυτός ο άνθρωπος που ήταν εκεί έφευγε. Και μίλαγα με τον αδερφό τον Λαμπρόπουλο συνέχεια. Και μιλάγαμε και έλεγα τι να κάνω. Και εκεί μου είπε να πάρω το τηλέφωνο στο χαμόγελο του παιδιού. Πήρα τηλέφωνο το χαμόγελο του παιδιού. Εκεί επέτρεψε, γιατί δεν ήξερα που βρίσκομαι καταρχήν. Ήταν μέσα στη μέση του πουθενά αυτό το σπίτι. Και έρχεται ο ιδιοκτήτης αυτού του σπιτιού. Εκεί. Αυτός βέβαια δεν ήξερε τίποτα. Και μου λέει, Αλέξη μου λέει, κλείσε την πόρτα. Και ανοίγω την πόρτα, παίρνω τον αδερφό τηλέφωνο και μου λέει θα πάρεις τηλέφωνο την αστυνομία. Πήρα τηλέφωνο την αστυνομία, ήρθανε σε ένα βεζινάδικο. Ήρθανε στο βεζινάδικο, με πήρανε. Ήρθε μετά και ο θείος μου εκεί στην ασφάλεια, γιατί ήθελε, λέει, να πάρω το παιδί πάλι πίσω. Αλλά εγώ, επειδή δεν ήθελα να πάω στη Ρουμανία, γιατί περνάγαμε πάρα πολύ δύσκολα εκεί, μου λέγε πού έμεινε τόσο καιρό. Και λέω στον παππού τον Λαμπρόπουλο. Εκεί αρχίσανε, έκατσα μέσα εκεί στην ασφάλεια στο Άργος, έκατσα περίπου ένα μήνα. Πέρασα μαζί τους, πάρα πολύ ωραία, γιατί ήταν ο Κύριος μαζί μου. Προσευχόταν και ο αδερφός Λαμπρόπουλος από τη δική του μεριά. Και εκεί αρχίσανε και ήθελα να πάω στον αδερφό τον Λαμπρόπουλο. Δεν ήθελα να πάω στους γονείς μου. Και εκεί πήρε ο αδερφός ο Λαμπρόπουλος την επιμέλεια. Εκεί πήρε την επιμέλεια, αρχίσανε πια, πήγα στον πύργο, στο χαμόγελο του παιδιού. Ήρθανε οι κοινωνικοί λειτουργοί, γιατί θέλανε να δουν που έζησα τόσο καιρό. Πήγαν στο σπίτι του αδερφού του Λαμπρόπουλου, να δουν πώς ήμουνα, αν πέρναγα καλά. Βέβαια πέρναγα πάρα πολύ καλά. Και ξαναπήγα πάλι εκεί. Μετά από λίγο, δεν ξέρω τι άλλαξε, και έφυγα από τον αδερφό τον Λαμπρόπουλο, πήγα έξω στον κόσμο για περίπου 5 χρόνια. Έξω στον κόσμο πέρασα πάρα πολύ δύσκολα, έμπλεξα με διάφορα πράγματα. Πάρα πολύ δύσκολα, χωρίς τον Κύριο.
Και μετά πήρα τον αδερφό τηλέφωνο, τον αδερφό τον Λαμπρόπουλο. Εντάξει, μιλάγαμε πού και πού, αραιά. Όχι, γιατί μου έλεγε προσεύχεσαι, του λέγα όχι. Οπότε έλεγε τι να σε κάνω. Μετά από λίγο, δεν ξέρω τι άλλαξε μέσα μου και ήθελα πάλι να ξανάρθω στην εκκλησία. Και τον παίρνω ένα πρωινό τον αδερφό τον Λαμπρόπουλο τηλέφωνο και του λέω αδερφέ, θες να πάμε στην εκκλησία? Και μου λέει αμήν. Πήγαμε στη Μεγαλόπολη και στον δρόμο συζητούσαμε αν θα πάρω σώμα και αίμα Κυρίου. Ήτανε Κυριακή. Και μου λέει, Αλέξη, μου λέει, πήρες απόφαση, θα ακολουθήσεις τον Κύριο? Εκεί έβαλα φυσικά τα κλάματα και λέω ναι, θα το ακολουθήσω. Πήρα σώμα και αίμα Κυρίου, πέρασα πάρα πολύ ωραία με τα αδέρφια εκεί. Και ήρθαμε την Τρίτη, ήρθαμε στην εκκλησία εδώ. Με πιάνει ο αδερφός ο Κοροβέσης, που τον αγαπώ. Και κάτι άλλο αδέρφια εδώ, εργάτες, και μου είπανε θα μείνεις, γιατί ο Κύριος θα σε βαφτίσει με Πνεύμα Άγιο. Λέω και εγώ τώρα τι λένε. Εδώ μεταξύ με παίρνανε από τη δουλειά τηλέφωνο, συνέχεια, γιατί είχα δούλευα. Και μου έλεγε ο αδερφός ο Λαμπρόπουλος, πρέπει να πάμε. Εγώ του λέγα, θα με βαφτίσει ο Κύριος με Πνεύμα Άγιο. Το βλέπα, είχε αφιβολία, σου λέει, τι μου λέει τώρα. Το πιστεύει τόσο πολύ. Και ήρθα και την Παρασκευή με βάφτισε ο Κύριος με Πνεύμα Άγιο. Και έτσι άλλαξε όλη η ζωή μου. Πήγα εκεί στη δουλειά. Αλλάξανε και οι άνθρωποι εκεί στη δουλειά. Δεν είχαν την ίδια συμπεριφορά που είχαν όταν ήμουνα στον κόσμο. Αλλάξανε πάρα πολύ απέναντί μου. Με βλέπανε διαφορετικά. Άλλη αγάπη. Δεν ξέρω τι άλλαξε, γιατί άλλαξε απότομα. Και τον ευχαριστώ, γιατί με έκανε παιδί του. Και ήρθα στον οίκο του. Πήγα στην Πάτρα, γιατί στην Πάτρα έμενα. Πήγα στην Πάτρα και όπως μπαίνω στην εκκλησία, ακούω μια φωνή. Εδώ είναι ο οίκος μου και εδώ θα μείνεις. Εδώ είναι η οικογένειά σου. Έβαλα τα κλάματα και λέω αμήν Κύριε, εδώ θα μείνω, δεν πάω πουθενά. Και έτσι ήρθα στην Αθήνα και τώρα προσπαθώ να βρω μια δουλειά και ένα σπίτι για να είμαι κοντά του. Γιατί εκεί στην Πάτρα είμαι πάρα πολύ μακριά από την εκκλησία και δεν έχω αυτή τη δυνατότητα, δηλαδή, να πηγαίνω. Η δουλειά είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ και μόνο την Κυριακή έχω και αυτή δυσκολεύομαι. Και επειδή εδώ πέρα έχει κάθε μέρα εκκλησία, θέλω να μείνω εδώ για να έρχομαι κάθε μέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι 22 χρονών και πιστεύω με τη χάρη του Θεού να μεγαλώσω εδώ κοντά του. Βέβαια ο αδερφός ο Κοροβέσης μου δίνει ξύλο, αλλά τον αγαπάω. Και έτσι ο Κύριος να σας ευλογεί. Εύχομαι αυτή τη χρονιά να είναι μια χρονιά ευλογημένη και δεν έχουμε που να πάμε, μόνο κοντά στον Κύριο. Ο Κύριος να σας ευλογεί και εύχομαι μια μέρα να σας πω την ομολογία μου. Ναι. Γιατί είναι πάρα πολύ και θα πάρουμε πολύ χρόνο. Ο Κύριος να σας ευλογεί. Yeah.
σωτηρία. Μου είσαι στενία θεραπεία, μου έδωσε ειρήνη και χαρά. Για όλα αυτά, για αυτά, για αυτά, σε ευχαριστώ για όλα αυτά. Δόξα στον Κύριο, αδερφοί. Είμαι ο Δημήτρης ο Λαμπρόπουλος. Ευχαριστώ τον Θεό, ευχαριστώ τον Θεό, γιατί θα σας πω κι εγώ λίγα λόγια, αλλά όσο για αυτό το παιδί, μου τον έστειλε ο Θεός στη Μεγαλόπολη, το οποίο δεν ήξερε να μιλά ελληνικά. Εγώ εκεί μαγείρευα στην εκκλησία και ερχότανε που και που στην πόρτα της κουζίνας και του λέγα έλα μέσα, έλα μέσα. Μου έκανε συνέχεια έτσι το κεφάλι, δεν γνώριζε, δεν ήξερε. Σιγά σιγά τον πήρα μέσα στην κουζίνα, του έβαζα να τρώει και από εκεί γίναμε πολύ φίλοι. Γνώρισα και το θείο του. Ο θείος του ήταν κάποιος άλλος. Τέλος πάντων, του το ζήτησα μια εβδομάδα, μου τον έδωσε. Περάσαμε πολύ ωραία μια εβδομάδα μαζί του. Εγώ είμαι παντρεμένος, έχω 3 κορίτσια παντρεμένα, έχω 6 εγγόνια και δεν έχω σχέση με τα παιδιά μου και την οικογένειά μου λόγω του Χριστού. Από τότε που γνώρισα τον Κύριο, με διώξαν από το σπίτι εδώ στην Αθήνα και με έμενα κάτω στην Πελοπόννησο, στην Ανδρίσσενα. Εκεί έχω ένα άλλο σπίτι και εκεί τον έπαιρνα στο βουνό. Αγοράσαμε με αυτό το παιδί κατσίκια πρόβατα, γιατί του αρέσουν τα ζώα αυτού του παιδιού. Και πρόσεχε ζώα, κότες, είχαμε εκεί, κάνει μια ωραία κατάσταση. Αλλά τελικά τον πήρα κάνα 2 εβδομάδες μαζί μου μετά από την πρώτη εβδομάδα, τον ξαναπήρα άλλη μια εβδομάδα. Και τον πήρε ο θείος του, μου λέει, όχι, θα τον πάρω και θα φύγω. Φύγανε, αλλά του είπα, πάρε το τηλέφωνο μαζί αυτό που σας είπε. Δεν ξέρουμε, του λέω, τι θα γίνει. Τελικά πήρε το τηλέφωνο και του λέω, θα το κρύψεις, να μην στο βρουν το τηλέφωνο αυτό και στο πάρουν, για να μπορούμε να συνεννοηθούμε. Εντάξει, μου λέει, αδερφέ. Αυτό το παιδί, μετά τους έφυγε πάλι, ήρθε σε μένα. Και εγώ πήγαινα στο έργο του Θεού στην Ήπειρο επάνω, τον έπαιρνα μαζί μου και σε κάποια εκκλησία εκεί στη Λευκάδα μου λέει, να βαφτιστώ, αδερφέ. Του λέω, είσαι σίγουρος, θέλεις να βαφτιστείς? Και βαφτίστηκε στη Λευκάδα. Προσευχότανε, διάβαζε τη γραφή. Εγώ καμιά φορά έφευγα από το σπίτι και μου λέγε, προσευχήθηκες? Ξέχναγα εγώ. Αυτός με γύρναγε πίσω. Του λέω, ναι, ρε, εσύ, Αλέξανδρε, προσευχηθούμε. Έμαθε να μιλάει πολύ καλά γρήγορα ελληνικά. Ευχαριστούμε τον Θεό, εύχομαι ο Θεός να το ευλογήσει. Είχαμε μεγάλη ιστορία, πήρα την επιμέλειά του για κάποια χρόνια μέχρι να ενηλικιωθεί. Μου εναντιώθηκε κάποια στιγμή, μου λέει, θέλω να φύγω, θέλω περισσότερα πρόβατα. Εγώ δεν μπορούσα να του κάνω αυτή τη χάρη. Εμείς είχαμε 12-13 πρόβατα, κότες, είχαμε σκυλάκια, γατούλες. Είχαμε ωραία και είχαμε φτιάξει μια ωραία κατάσταση. Φούρνο ζυμώνα με ψωμί. Ναι, του άρεσαν αυτά. Γιατί ήταν και παιδί που είναι για αγροτική περιοχή, αλλά κάνει όλες τις δουλειές. Είναι δυναμικός, δουλεύει. Σηκωνόταν το πρωί 6 ώρα να πάει να κοιτάξει τα ζώα, τι έχουν, να τα τακτοποιήσει. Φεύγαμε μια εβδομάδα, τα τακτοποιούσε σε κάποια χωράφια που δεν τα άδαινε, χωρίς να διπλωθούν. Να έρθουμε να τα βρούμε χωρίς διπλωμένα. Μια εβδομάδα φεύγαμε, τα ζώα ήταν εντάξει. Φεύγαμε λοιπόν. Και από εκεί και πέρα έγινε μια μεγάλη ιστορία. Προσπάθησαν να με κατηγορήσουν για άλλα πράγματα οι χωριανοί μου. Φωνάξαν την αστυνομία. Πέρασα πολύ δύσκολα. Αλλά ευχαριστώ τον Θεό, το στείλανε στο νοσοκομείο εδώ στον Πέδων το παιδί, τον Αλέξανδρο. Το εξετάσανε από άλλα πολλά πράγματα. Και από εκεί και πέρα πήρα την επιμέλειά του διαμέσου πρεσβειών και το κράτησα 4 χρόνια. Από εκεί μου την έκανε και πήγε για περισσότερα γίδια και τώρα ήρθε πάλι. Αλλά τώρα ήρθε τώρα και ήθελε να μείνει. Εγώ ήθελα, γιατί δουλεύει σε κάποια μαγαζί εκεί έξω από την Πάτρα, σε ζωοτροφές. Εκεί πολλή δουλειά, σκληρή δουλειά, αλλά δουλεύει.
αφού έχει τώρα το αφεντικό του, έχει συνέχεια τον παίρνει τηλέφωνο να πάει για δουλειά. Αλλά είναι μακριά, δεν μπορεί να σταθεί εκεί στην εκκλησία. Είναι, η Πάτρα είναι 50 χιλιόμετρα κάπου εκεί και πληρώνει 35 ευρώ, 40 τη βδομάδα, παίρνει έναν χωριανό εκεί και τον πάει στην εκκλησία. Αλλά δεν είναι λύση αυτή, πρέπει να είναι πιο κοντά. Ευχαριστούμε τον Θεό για τον Αλέξανδρο, πιστεύω ότι ο Θεός θα τον ευλογήσει. Τώρα, μη σας τα πω πολύ λόγο, γιατί είναι μεγάλη ιστορία αυτή, με δικαστήρια και ιστορίες, που όλα πήγανε καλά, ήταν όλα υπέρ μου και όλα δυνατά προς τον Αλέξανδρο. Αυτά έχω να πούμε. Όσο για μένα, τι να σας πω την άλλη φορά. Ο Κύριος να ευλογήσει. Εύχομαι καλή χρονιά για όλους μας. Πέθανες για μένα και πέθανες για μένα και μου δώσε ζωή και μου δώσε ζωή. Καλησπέρα αδέρφια, ονομάζομαι Κυριάκος, μου δόξα να έχει το όνομα του Κυρίου. Είμαι 28 χρονών, στρατιωτικός, για όσους δεν ξέρουν. Με τη σειρά μου κι εγώ, από μικρός θα ξεκινήσω, πήγαινα στην Ορθόδοξη Εκκλησία για περίπου 3 χρόνια, 5η-6η Δημοτικού και 1η Γυμνασίου. Μου άρεσε μέσα να κάθομαι να ακούω για τον Κύριο, αλλά καθώς μεγάλωνα έβλεπα ότι ο Κύριος μου έδειχνε κάποια πράγματα τα οποία ήταν παραπάνω από τις γνώσεις μου, όπως γιατί θα πρέπει να προσκυνάμε εικόνες, γιατί θα πρέπει να ανάβουμε κερί, γιατί να κάνει τη δοξολογία έτσι ο παπάς. Οπότε αυτά με επηρέαζαν λίγο, απαντήσεις δεν έπαιρνα και είπα κάποια στιγμή να αποφασίσω να φύγω. Οπότε παρέμεινα μόνος μου στις 7 εντολές που ήξερα, λέω όσο μπορώ θα τις κάνω και πιστεύω έτσι είναι να είσαι ένας σωστός άνθρωπος. Πάντα ήθελα να κάνω το καλό στους ανθρώπους και να τους βοηθάω. Από εκεί και πέρα ήμουνα μόνος μου. Ο Κύριος βέβαια μου μιλούσε, δεν με άφηνε ποτέ στη ζωή μου, ότι και να γινόταν ήταν εκεί δίπλα μου. Πάντα ήξερα όμως ότι μου έλειπε μια αγάπη μέσα μου και έκανα ερωτήσεις, ότι μου λείπει μια αγάπη και μου ερχόταν η απάντηση και μου έλεγε του Θεού. Όταν βέβαια αυτό το διαπίστωσα, μετά όμως δεν ήξερα από πού να ξεκινήσω για να βρω τον Κύριο. Έτσι, κατά τη διάρκεια των χρόνων, ο Κύριος είχε στείλει μια αδερφή στην αδερφή της μαμάς μου, που είναι 8 χρόνια στον Κύριο. Αυτήν βέβαια δεν μου μίλησε ποτέ, γιατί μάλλον, δεν ξέρω για ποιο λόγο, μάλλον δεν ήμουν έτοιμος, για κάποιον λόγο άλλον. Μίλησε στον αδερφό της, πίστεψε όλη η οικογένεια του αδερφού, της μαμάς, η γυναίκα του και οι δύο οι κόρες του. Μετά μίλησε στην αδερφή μου και μετά, καθώς εγώ είχα γίνει 26 χρονών πριν 2 χρόνια, μιλούσα με την αδερφή μου και μου έλεγε, της έλεγα τι κάνεις, αν είσαι καλά, και μου λέει είμαι εντάξει, έχω έρθει Αθήνα. Βέβαια ξεκίνησα και σε μια εκκλησία, δεν μου είχε πει σε ποια, πήγαινε στο ψυχικό και γνώρισα μια αδερφή και κάνω πολύ παρέα και είμαι πολύ καλά. Και τη ρωτάω εγώ, τι κάνετε εκεί? Λέει, διαβάζουμε το Λόγο του Θεού. Και της λέω την Κοινή Διαθήκη. Ναι, μου λέει. Α, εντάξει, ωραία. Της λέω, μαθαίνεις τίποτα? Ή τζάμπα πας? Λέει, εντάξει. Κάτι θυμάμαι, εντάξει, λέω. Και έτσι ήταν απλά οι συζητήσεις μας. Δεν την έλεγα τίποτα άλλο, να ξεκινήσω εγώ, τίποτα. Μου έλεγε κάποια στιγμή να έρθεις και εσύ, της έλεγα, ναι, εντάξει. Τέλος πάντων, για να ξεκινήσω όμως, για να ξεκινήσω φέτος, για να έρχομαι στην Εκκλησία, έπρεπε κάπως να έρθω Αθήνα.
γιατί τόσα χρόνια στη Ρόδο δεν είχα γνωρίσει κανέναν. Τα αδέρφια από την εκκλησία της Ρόδου δεν μου δόθηκε ευκαιρία. Οπότε έπρεπε να ξεκινήσω από εδώ. Πέρυσι τον Οκτώβριο έπαιζα μπάλα με τη μονάδα μου και χτύπησα στο πόδι και έπρεπε να κάνω χειρουργείο. Βέβαια, όλα ήταν υπολογισμένα, οπότε περπατούσα κανονικά και το χειρουργείο το έκανα το Δεκέμβριο, μετά από 2 μήνες. Και κάπως έτσι ήρθα στην Αθήνα. Πέρασαν 2 μήνες, 3, μέχρι Φεβρουάριο-Μάρτιο, μέχρι να περπατήσω. Παρ' όλα αυτά, η αδερφή μου έλεγε, την έβλεπα πήγαινε εκκλησία, εγώ δεν μπορούσα να βγω από το σπίτι. Και την είχα ρωτήσει, έχει κάποια κοινή διαθήκη. Την έβλεπα και ότι είχε. Μου λέει, ναι, πάρ' την, άμα θέλεις, διάβασέ την. Διάβαζα λίγο-λίγο εγώ το βράδυ, δεν είχα διαβάσει ποτέ, ούτε την είχα ξυφλήσει καν την κοινή διαθήκη. Οπότε διάβαζα λίγο-λίγο και το Μάρτιο, που τελείωνε η άδεια, επειδή ήθελα να πάρω 6 μήνες άδεια επιπλέον, γιατί αισθανόμουν ότι το πόδι δεν θα γίνει καλά. Προσεύχομαι και εκείνο το βράδυ ο Κύριος μου έδειξε έναν ύπνιο, το ότι την τελική απόφαση που θα έπαιρνε η Επιτροπή τον Απρίλιο. Βέβαια μου έδειξε ακριβώς το κείμενο που είχε στο χαρτί μέσα, ότι θα έπαιρνε 6 μήνες. Βέβαια περίμενα, γιατί σκεφτόμουν να λέω μην είναι από την καρδιά μου κάτι, οπότε να είναι σίγουρα από τον Κύριο. Και όταν ήρθε εκείνη η μέρα και πήρα το χαρτί στα χέρια, έγραφε ακριβώς ότι μου είχε δείξει ο Κύριος, δεν έλειπε ούτε τελεία. Βέβαια από εκεί και μετά δεν πήγαινα εκκλησία, το ακύρωνα στην αδερφή μου και μια μέρα έτσι όπως ήταν Πέμπτη, με έπιασε μια θλίψη τύψης ότι έχω στεναχωρήσει κάποιον και ήξερα ότι είχα στεναχωρήσει τον Κύριο. Οπότε λέω στην αδερφή μου, λέω σήμερα Πέμπτη, έχετε εκκλησία, ναι, στην Κεντρική, ναι, ωραία, τι ώρα, 7:30 να είμαστε εκεί, 7. Εντάξει. Και της λέω, θέλω να πάω εκκλησία, βέβαια δεν με πίστευε, γιατί τόσες φορές την ακύρωνα, αλλά της λέω, θέλω να πάω γιατί έχω στεναχωρήσει κάποιον, οπότε πρέπει να πάω να ξεκινήσω. Και έτσι πήγα. Βέβαια ο Κύριος κατά τη διάρκεια μέχρι να πάω μου έδειχνε το δρόμο και μου μιλούσε που να πάω γιατί δεν ήξερα που είναι η εκκλησία, ούτε ήξερα διεύθυνση ούτε τίποτα. Βέβαια πήγα στην εκκλησία και κάπως έτσι ξεκίνησα. Μετά είπα στην αδερφή μου το Μάιο ότι πρέπει να κατέβω στη Ρόδο γιατί κάτι θα γίνει. Βέβαια είχα πάρει ήδη την απάντηση, ήξερα ότι θα πάρω Άγιο Πνεύμα και θα βαπτιστώ κάποια στιγμή. Αλλά δεν το έπαιρνα απόφαση εγώ. Και της λέω θα πάω στη Ρόδο. Και με το που κατέβηκα 24 Μαΐου, 10 Ιουνίου, πήρα Άγιο Πνεύμα, ο αδερφός ο Χρήστος, ο Γερινός, ο ποιμένης εκκλησίας στη Ρόδο, μου λέει, θέλεις να προσευχηθούμε Δευτέρα. Λέει, προσευχόμαστε για Άγιο Πνεύμα. Και λέω, ναι, δεν έχω κάτι να χάσω, λέω. Δεν ξέρω πώς θα έρθει, τι να πω, τι θα γίνει, οπότε να έρθω βεβαίως. Και πήγα και σε λιγότερο από 5 λεπτά το πήρα. Μετά από εκεί μου είχε πει ότι πρέπει να βαφτιστώ και του λέω θέλω να μου δείξει ποια σημεία της γραφής λέει μέσα για τη βάφτιση για να το διαβάσω εγώ ο ίδιος, να καταλάβω τι εννοεί, να μου δείξει ο Κύριος και να είναι με δικιά μου απόφαση. Γιατί όταν αποφασίζω κάτι, όταν θα πω ναι είναι ναι και το όχι θα είναι όχι όπως λέει και μέσα στη γραφή. Δεν μου αρέσει να αλλάζω μετά τη γνώμη μου. Και βέβαια διάβασα, απλά λίγο χρονοτριβούσα. Είχα καταλάβει, ήθελα να βαφτιστώ, οπότε μετά λέω θα το κάνω στην μέρα της γιορτής μου, αφού λέω δεν είναι και κάτι γιορτή, και το έκανα 15 Ιουλίου, βαφτίστηκα στη Ρόδο. Μετά από εκεί πήγα και Αράχοβα, δεν ήξερα για την Αράχοβα, είχα μαζευτεί όλα τα αδέρφια, πήγα από εκεί και Παρασκευή πριν τελειώσει, είχα πάει στο δεύτερο 7 με 10 Αυγούστου, Παρασκευή σκέφτομαι και λέω, Κύριε, πού να πάω, θέλω να πάω σε μια εκκλησία την οποία θέλω να έχει πάρα πολύ νεολαία. Πάρα πολύ. Και μου λέει στην Κηφισιά. Οπότε και έτσι ξεκίνησα εγώ κατευθείαν την επόμενη μέρα στις 11. Και από εκεί και πέρα είμαι εδώ συνέχεια. Ευχαριστώ βέβαια τον Θεό για όλο τον χρόνο και την άδεια γιατί με εκπαίδευσε, μου δείχνει πράγματα, μου έδειξε. Και τον ευχαριστώ γι' αυτό. Και τώρα με το καλό περιμένω να βγει η μετάθεσή μου. Αν και με έχουν πάρει κάποια τηλέφωνα θα ξαναγυρίσω πάλι πίσω στη Ρόδο. Οπότε θα δω από Τετάρτη και μετά για πιο σίγουρα θα δω που θα πάω. Θα ήθελα να διαβάσω και κάτι από το Λόγο του Κυρίου.
από τον Καταλουκά Ευαγγέλιο στο Ιώτα Ήτα, σελίδα 923, κάτω-κάτω, που λέει στο 1, έλεγε δε και παραβολήν προς αυτούς περί του ότι πρέπει πάντοτε να προσεύχονται και να μην αποκάμνωσι. Όπως ο Κύριος μας έχει μιλήσει και τόσες φορές και μας λέει και μας το επιθυμεί συνέχεια, ότι δύσκολοι καιροί θα έρθουνε, έτσι και εμείς θα πρέπει να προσευχόμαστε κάθε μέρα, αδιαλείπτως, γιατί δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει. Ο Κύριος έχει το σχέδιό του, εμείς πρέπει να είμαστε εδώ, μαζί, όλοι μαζί, να μην αποκάμνουμε. Έξω ο κόσμος περνάει δύσκολα, όπως επίσης και στους Ρωμαίους στην επιστολή, στη 1003 λέει, εις την προσευχή προς κατερούντες. Έτσι θα πρέπει να είμαστε. Και για το 2019 θα ήθελα να είμαστε όλοι μαζί στην Εκκλησία, να τους θεραπεύσει όλους ο Κύριος, να γυρίσει τους αποστατημένους και όλοι μαζί να πάμε μια μέρα στην Ουράνια Βασιλεία, που αυτό είναι και το θέλημα το δικό του. Ο Κύριος σας ευλογεί πολύ. Δόξα στον Κύριο. Αλληλούια. Θέλω να διαβάσω κάτι πριν ξεκινήσω. Και εσάς, λέει, που ήσασταν νεκροί, λέει, εξαιτίας, λέει, των παραβάσεων και των αμαρτιών, σας ζωοποίησε μέσα στις οποίες κάποτε περιπατήσατε. Σύμφωνα, λέει, με το πολίτευμα του κόσμου τούτου, σύμφωνα, λέει, με τον άρχοντα της εξουσίας, του αέρα και του πνεύματος, που σήμερα ενεργεί, λέει, στους Υιούς της απειθίας. Γνώρισα τον Κύριο το 2014 και ήμουνα, εκτότε ήμουνα και λίγο πιο ζωηρός, θα το έλεγα, πιο άφρονας, γιατί πήγα με το πνεύμα μου να πω ποιος διάβολος, εγώ, φέρτε μου εδώ τώρα, στον έκανε εγώ τουλούμι. Δεν ήταν έτσι όμως. Ήμουν πιο νεαρός τότε. Τώρα είμαι 32. Τότε ήμουν 28 περίπου, 27. Με πήρε και με σήκωσε. Έφυγα το 2014 το χειμώνα. Τέτοια εποχή ήτανε. Το Νοέμβριο θυμάμαι. Και είδα έναν ενύπνιο κατά τη διάρκεια των χρόνων που πέρασαν. Στα 2 χρόνια περίπου. Ήταν ένα ενύπνιο οποίο κοιμόμουνα και κάποιος έξινε ή προσπαθούσε να μπει στο πατζούρι. Αν δείτε τα παλιά τα σπίτια που ανοικοκλίναν τα φύλλα ανοιχτά με τα χέρια και προσπαθούσε να μπει, ήτανε ένα κατράμι, ένας μαύρος, δεν μπορούσα να το πω άνθρωπος, θα μπορούσα να το πω με πόδια γερακιού, φτερά είχε πίσω, μαύρος, και με, νομίζω είχε μία όψη του αετού, κάτι τέτοιο, δεν θυμάμαι. Και χτύπαγε κόντρα εγώ εκεί να βάζω τα πόδια μου στο κρεβάτι, να μην θέλω να μπει μέσα. Και ξαφνικά έρχεται ένας άνθρωπος από ψηλά, κατάλευκος, δεν θα μπορούσα να χαρακτηρίσω το λευκό αυτό το χρώμα, δεν μπορούσα να το χαρακτηρίσω, με γαμσά νύχια, και τον άρπαξα από τους ώμους και ουρλιάζοντας αυτό τον είχε πάρει πάνω, ουρλιάζοντας. Εκεί κατάλαβα λοιπόν ότι κάτι δεν κάνω καλά. Όχι μόνο το ότι είχα ξεκλίνει, είχα φύγει από το Λόγο του Θεού, αλλά ο διάβολος ήθελε
και να μου πάρει εκεί την ψυχή μου. Γλίτωσα και από ένα μεγάλο ατύχημα, όπου δεν έπαθα ούτε γρατζουνιά, έπεσε αυτοκίνητο πάνω μου με 130 χιλιόμετρα περίπου, με αποτέλεσμα να μου κόψει το πόδι. Δεν έπαθα τίποτα, δόξα τω Θεώ, και ευχαριστώ τον Κύριο. Αλλά κατά διάρκεια των χρόνων, το καλοκαίρι δηλαδή, φέτος, εφόσον λοιπόν τα είχα κάνει στη ζωή μου θάλασσα, ήμουνα στην περιοχή, στην Παλίνη συγκεκριμένα, σε ένα βουνό των Ελαιών, έτσι λέγεται, στην Οδό Ελαιώνων, και κατέβαινα και έκανα μία προσευχή. Και έκλαιγα εκείνη τη στιγμή και λέω, Κύριε, τα έχω κάνει θάλασσα. Συγχώρεσέ με. Δεν ξέρω τι να κάνω, λέω. Δεν ξέρω πώς να επιστρέψω. Ντρεπόμουν να έρθω εδώ. Κατά κυρίως, βέβαια, κάνα δύο φορές. Ήρθα. Μου ρίξε και δύο ο αδερφός ο Γιώργος να με συνετίσει, αλλά δεν πήρα χαμπάρι. Εγώ στουρνάρι. Και μου λέει ο αδερφός ο Γιώργος, δεν το κατάλαβα, βέβαια. Όταν μπήκα, όταν με είδε, η πρώτη κουβέντα ήταν, ήρθες για να φύγεις ή ήρθες για να μείνεις. Δεν την κατάλαβα την κουβέντα. Μετά όμως την κατάλαβα. Αλλά είχα φύγει από την επίσκεψη αυτή που είχα έρθει. Και λέω, Κύριε, λέω, τι να κάνω, λέω. Ντρέπομαι, λέω. Ντρέπομαι. Και μια μέρα είχα σπίτι μου εδάφιο και τράβηξα και λέει, όπου υπερίσευσε η αμαρτία, υπέρ επερίσευσε η χάρις μου. Και εκεί που ήμουνα, πήγαινα παραγγελία, ήμουνα στην Παλίνη, πήγαινα καφέ και λέω, τώρα τι να κάνω. Είχα θλίψει πολύ στη ζωή μου. Δεν θέλω να ξαναπεράσω τέτοια θλίψη ποτέ στη ζωή μου. Ήταν θλίψη κόσμου, βέβαια. Θλίψη του διαβόλου. Η θλίψη του Κυρίου είναι γλυκιά. Μ' αρέσει η θλίψη του. Ωραία. Περνάω παιδεία. Μ' αρέσει. Τι να κάνω, λέω. Και είδα μια ταμπέλα που λέει, πάνω στο τηλέφωνο Μαραθώνος, που λέει, Ιησούς Χριστός, η μόνη ελπίδα. Και προσευχόταν ο αδερφός, μια μέρα ο αδερφός, ο αγαπητός ο Θανάσης, και έλεγε συνέχεια Μίλτος και Μίλτος και Μίλτος. Και με πήραν ένα τηλέφωνο, δεν με πήραν άλλο, ένα. Ο Δημήτρης με πήρε συγκεκριμένα. Αδερφοί, αλήθεια σας λέω, τον πήρα πριν να τον πήρα 10 τηλέφωνα. Από τότε, μου λέει, αδερφέ μου λέει, προσεύχει το αδερφός μου λέει, κάτι δεν πάει καλά, μου λέει, με σένα. Του λέω, θες να σου ξεκινήσω από το α ή να σου πάω, δεν έχει τελειωμό. Ναι, μου λέει, είχε μαρτύριο ο αδερφός. Από τότε το βράδυ, ήταν Πέμπτη συγκεκριμένα, όχι Πέμπτη, είχε νεολαία. Ήρθα, δεν θέλω να ξαναφύγω, σε καμία περίπτωση των περιπτώσεων, αλλά τώρα λέω το εξής, ότι δεν θέλω να ξαναφύγω, όχι γιατί έχω τη δύναμη να κάτσω. Κατά χάρη Θεού κάθομαι. Με τη χάρη του Θεού. Δεν θα ξανακάνω το αστείο να πω, έχω τη δύναμη να εξουσιάζω τον εαυτό μου. Δεν εξουσιάζομαι. Δεν έχω τη δύναμη να εξουσιάζω εγώ τον εαυτό μου τον ίδιο. Ο Κύριος με εξουσιάζει. Αυτός θέλει να με εξουσιάζει, κανένας άλλος. Είχα ό,τι ήθελα στη ζωή μου. Απαρνήθηκα πράγματα στον κόσμο αυτόν. Θα απαρνηθώ πράγματα για τη χάρη του Χριστού. Θέλω, θυσιάζοντας, τα πάντα. Τα πάντα. Και πάλι, με τη χάρη του Χριστού, δεν έχω τη δύναμη εγώ να το κάνω αυτό το πράγμα. Δεν έχω τη δύναμη. Εγώ δεν είχα τη δύναμη. Μπορούσα να πω το ότι έχω κάνει άγαλμα στην ψυχή μου, στο κεφάλι μου πάνω, και θα το πω όλη φανερά, δεν έχω να κρύψω κάτι, ενώ πει ο Κύριος, γιατί ξέρει την καρδιά μου ο Κύριος, με τη μηχανή μου ιδιαίτερος, έχω ρίξει ένα, δεν θέλω να το πω,
ένα κάρο λεφτά, να το πω έτσι. Και το αποτέλεσμα ποιο είναι? Το να κάνω μία μηχανή και να φαίνομαι εγώ διαμέσου της μηχανής? Όχι. Διώχνω συνειδητά πια. Μου έδωσε ο Θεός χάρη μέσα στη ζωή μου, δύναμη μέσα μου. Εντάξει, να πω, είπα γιο πίσω μου σατανά, δεν θα με εξουσιάσεις εσύ. Θέλω να τη διώξω από τη ζωή μου και να αφαιθώ, τελείως στον Κύριο τον Ιησού Χριστό. Στον Κύριο τον Θεό. Πραγματικά νιώθω ότι ο Κύριος μου λείπει. Όχι ότι δεν είναι στη ζωή μου, είναι σαν να λέμε ότι πρωτοερωτεύτηκα στη ζωή μου πρώτη φορά. Έτσι νιώθω ότι μου λείπει ο Κύριος. Είναι πάντα μαζί μου ο Κύριος. Αλλά είναι ένα συναίσθημα τόσο δυνατό όταν νιώθουμε ότι μας λείπει, ότι θέλουμε να τον έχουμε κοντά μας και αισθάνομαι την παρουσία του μέσα στην ψυχή μου, στο στομάχι μου να τρέχει. Το αισθάνομαι πραγματικά. Και να μου λέει μια μέρα, έγραφα έκθεση στη σχολή και να, οποίο το θέμα της έκθεσης ήταν «Περιγράψτε μου την έννοια του φίλου». Έγραψα το φίλο του κόσμου. Δεν θέλω να χρειάζεται, το ξέρετε όλοι σας. Και πιέρα έγραψα το φίλο τον πραγματικό. Ο οποίο εκείνη τη στιγμή λέω, Κύριε, δεν έχω τι να πω. Αλλά πες μου εσύ, του λέω. Δεν, αλήθεια, του λέω, δεν έχω τι να πω. Είχα έρθει σαν μηχανή εκείνη τη στιγμή, δεν είχα τι να πω. Και λέει, ένας είναι, λέει, ο φίλος. Αυτός που σου λέει μη φοβού. Μονάχα πίστευε ότι εγώ θα είμαι μαζί σου. Μη φοβού. Μονάχα πίστευε το ότι εγώ είμαι και θα είμαι όλες τις μέρες της ζωής σου μαζί σου. Και έκλαιγα εκείνη τη στιγμή. Δεν περίμενα ότι θα το γράψω. Εγώ δεν θα το έγραφα αυτό το πράγμα. Στον κόσμο δεν θα το έγραφα με αυτό το νου. Και λέω, Κύριε μου, λέω, σε ευχαριστώ. Και μου το είπε ο Κύριος μια μέρα ότι αλήθεια, λέει, εγώ είμαι. Και θα είμαι, λέει, όλες τις μέρες της ζωής σου μαζί σου. Μάλιστα, δε η μητέρα μου, όταν πρώτο μπήκα ξανά στην εκκλησία, ντρεπόμουνα το 2014 ειδικά, ντρεπόμουνα πολύ. Φύγε με τους αιρετικούς, με τους έτσι, τους αλλιώς. Αιρετικοί, δεν θέλω ούτε να κρίνω, Κύριος, να με συγχωρέσει. Αιρετικοί, κατά τους Ορθόδοξους, σύμφωνα με αυτά που τους έχουν μάθει, ό,τι έχει τη φταίει η μητέρα μου, μη γένετο, αυτά που έχει μάθει, τα λίγα. Τρελάθηκε και τι θα γίνει. Και μου λέει μια μέρα, διάβαζα και μου λέει, αγόρι μου, μου λέει, να σου πω. Της λέω, πρόσεχε, τι θα μου πεις, της λέω. Μου λέει, να σου πω, πρόσεχε τι θα μου πεις. Μα μου λέει, να σου πω, όχι, της λέω. Μα μου λέει, ξέρεις, θα σου πω, ξέρω, της λέω, θα μου πεις, όχι. Μου λέει η μητέρα μου, αν, μου λέει, αν, όχι, της λέω. Μα όχι και όχι, μου λέει, λύσαξες. Όχι, της λέω. Αν, της λέω, γνωρίσω, της λέω, μια γυναίκα. Όχι, της λέω, δεν θέλω να γνωρίσω γυναίκα στον κόσμο. Μου λέει, τι. Όχι, της λέω. Αλλά μου λέει, θέλω, του λέω, της λέω, με τη χάρη του Χριστού, θέλω και θα επιμείνω σε αυτό το θέλω, με τη χάρη του Χριστού, ο Κύριος να με αποκαταστήσει. Όχι, ο κόσμος. Και μου λέει, μα αν, μου λέει, ο μπαμπάς της θέλει να παντρευτείς στην Ορθόδοξη, 5 φορές όχι, της λέω. Με κοιτάει, μου λέει, είσαι τρελός, μου λέει. 5 φορές όχι, της λέω. Μα γιατί, μου λέει. Γιατί, της λέω, μάνα, της λέω, θα σου πω, μια μέρα, της λέω, προσευχήθηκα. Και του λέω, Κύριε,
Εσύ είσαι ζωντανός. Και ξέρω ότι είσαι ζωντανός. Γιατί εγώ σε άκουσα. Εγώ τον άκουσα. Εμένα μου μίλησε ο κύριος μια φορά σε ενύπνιο. Το... Ξέρω τη φωνή. Ξέρω ποιος μου μίλησε. Και δεν μου μίλησε μία. Συγχύστηκα τόσο πολύ που ξύπνησα. Και από υπεράτηση εγώ δεν μπορώ να κοιμηθώ. Είμαι τέτοιος χαρακτήρας. Δεν μπορώ να κοιμηθώ με τίποτα. Και ξαφνικά κοιμάμαι. Κοιμάμαι ξανά δεύτερη φορά. Το ίδιο πράγμα. Ο κύριος λέει. Ξέρω πού πίστεψα. Σε έναν Θεό ζώντα. Και μου λέει. Καλά μου λέει. Μα μου λέει γιατί. Της λέω, γιατί εγώ προσευχήθηκα, της λέω. Σε τι μου λέει. Να με πάει στον πραγματικό του οίκο. Αν ήταν η δεύτερη φορά που επέστρεψα σε αυτήν την εκκλησία, δεν θα με έφερνε εδώ. Θα έφερνε εμπόδια. Θα έφερνε εμπόδια, σίγουρα. Και θέλω να σου πω, καταδερφή, πήγα να το κάνω το αστείο. Να παντρευτώ στον κόσμο. Και όχι μόνο εμπόδια, χτύπαγα το κεφάλι μου στον τοίχο. Και πιστεύω ότι ο Κύριος είναι πραγματικά είναι ζωντανός. Ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του ζώντος. Και όταν της το είπα αυτό, θεωρώ να πω ότι με κοίταγε άφωνη. Δηλαδή μου λέει, αν ο Κύριος μου λέει, ναι δεσλαμάνα, αυτό θα γίνει. Αν ο Κύριος μου λέει, δεν θέλει, αν είναι το θέλημά του, μου λέει, να μην παντρευτείς, δεν θα παντρευτείς, όχι, δεν λέω. Μου λέει, είσαι τρελός. Δόξα στον Κύριο, της λέω. Δόξα, της λέω, στον Κύριο. Ξέρετε, γιατί, αδερφοί, προσπαθώ, αλήθεια σας λέω, μέσα μου νιώθω ότι πραγματικά αγαπάω τον Κύριο. Τον αγαπάω τον Κύριο. Αλήθεια σας λέω. Προσπαθώ όμως, είμαι άνθρωπος, προσπαθώ να τον αγαπάω. Εγώ μπορεί συναισθηματικά να λέω τον αγαπάω. Αλλά η τελή αγάπη φαίνεται από το περπάτημα στο λόγο του Κυρίου. Προσπαθώ να τον αγαπάω. Να τηρώ το λόγο του όσο μπορώ. Είμαι άνθρωπος. Και λέω, Κύριε, και ενώπιον σας λέω, Κύριε, συγχώρεσέ με. Το αίμα σου να με καθαρίσει από πάση αμαρτία. Το αίμα του Κυρίου να είναι μαζί μου. Ήρθα εδώ, δεν θέλω να φύγω, με τη χάρη του Χριστού. Πραγματικά αυτό το έτος γνώρισα πραγματικά ένα μέρος του Κυρίου, του χαρακτήρα του, διαβάζοντας την Παλαιά Διαθήκη, γιατί είχα ακούσει από αδερφό, διαβάζοντας την Παλαιά Διαθήκη, μαθαίνεις το χαρακτήρα του Κυρίου. Όχι πλήρες, κάποιο μέρος. Και ήθελα πολύ να μάθω το χαρακτήρα του Κυρίου. Βέβαια, ο Κύριος στην Παλαιά Διαθήκη ήταν πολύ σκληρός. Δεν θα ήθελα να ζούσα εκείνη την εποχή. Δεν θα ήθελα. Αλήθεια σας λέω, θα με έχει... Δεν θέλω. Έχουμε τον Κύριο τον Ιησού Χριστό και δόξα στον Κύριο τον Θεό. Εντάξει, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο τον Θεό. Αυτό που έχω να πω τώρα τα τελευταία μου λόγια είναι το εξής, ότι θέλω για το 2019, το είπα και στην νεολαία, ότι θέλω να είμαστε με μηδενός εξαιρουμένου, πρώτον άντρες πίστεως. Και αν όχι άντρες, επειδή είναι και οι γυναίκες, να είμαστε ανθρώποι πίστεως. Και να πει ο Κύριος, βρήκα την εκκλησία μου ανθρώπους κατά την καρδία μου. Έτσι θέλω. Αυτό θέλω να πει. Χωρίς να υπάρχει κανένας άνθρωπος σε καμία εξαίρεση. Καμία εξαίρεση. Και θέλω το 2019 ο Κύριος είναι η μόνη ευχή που θα κάνω και θα κλείσει σήμερα. Ο Κύριος ξέρει τις ανάγκες μου. Αλλά δεν θα πω αυτό για τις ανάγκες μου. Θέλω όμως μία. Το 2019 να φτάσω σε σημείο
να μιλάμε τον Κύριο στόμα με στόμα. Αμήν. Αυτό θέλω μόνο από τον Κύριο. Και όλα τα άλλα, λέει ο Κύριος, θα προσταθούν. Εγώ θέλω μόνο αυτό. Δόξα στον Κύριο. Αλληλούια. Δόξα στον Κύριο.